Να πάμε, πού θα πάμε, θα πάμε στον κύριο Μπαγουράκη, καθώς αναφερόμαστε, σωστά, αναφερόμαστε βέβαια στο μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που έχει ξεχυθεί με το βλέμμα στραμμένο στο Αργαλοχώρι. Ένας από τους δήμους που βοηθά είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Ο κύριος Μπαγουράκης είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, νέας γενιάς, διαβίου, μάθησης και εθελοντισμού. Να σας καλησπερίσω, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Συγκινητική ανταπόκριση, η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Δήμος Χερσονήσου από την πρώτη στιγμή σε θέματα αλληλεγγύης. Μάλιστα, ο πρώτος Δήμος που κατέφτασε με κλινοσκεπάσματα ήταν ο Δήμος Χερσονήσου μέσω της κοινοφελής επιχείρησης και κατευθείαν και στους δύο Δήμους, και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, κατευθείαν φορτηγά αυτοκίνητα με τα πρώτη είδη ανάγκης και τρόφιμα. Από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι στο Δήμο Χερσονήσου, γιατί και ο Δήμος Χερσονήσου, κάποιες περιοχές του έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πώς βλέπουν αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση, τη μεγάλη αγκαλιά αγάπης προς τους συνανθρώπους τους? Με ποιο τρόπο βοηθούν? Ναι, οι δημότες από την πρώτη στιγμή κιόλας ήταν οι ίδιοι που παίρναν τηλέφωνο για να έρθουν πριν βγει κάνα η ανακοίνωση. Και επειδή το πιο πιθανό, επειδή είχαμε και εμείς τα θέματα με την πλημμύρα πέρυσι και είμαστε έκτακτη ανάγκη, είχαμε δει πως με τι ταχύτητα είχαν φτάσει και σε εμάς από όμορους δήμους η βοήθεια. Πιστεύω ήταν λίγο ευαισθητοποιημένοι σε αυτό, ακόμα και οι ξενοδόχοι, οι επιχειρηματίες, τις περιοχές, το τοπική φούρνη, τοπικά μαγαζιά, όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι ήταν εθελοντές. Εθελοντές και στις μεταφορές και στα πάντα. Ακόμα και τώρα. Έχουμε στο πρόγραμμα συναντήσεις ακόμα και την άλλη εβδομάδα για επιχειρήσεις στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων για θέματα σύντησης. Και φυσικά δεν είστε ο μοναδικός Δήμος. Υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιάς. Από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Και από όλη την Ελλάδα. Θέλετε να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας οι συμπολίτες μας? Φυσικά. Θα παίρνετε τηλέφωνο στο Δημαρχείο, στο κατάστημα της Χερσονήσου, στο 2897-340-012. Εκεί θα δίνουν πληροφορίες για το πώς και τι χρειάζονται ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζουν την κατάσταση. Ακριβώς. Βέβαια, φυσικά. Και είχαν περάσει και τα δικά τους πέρυσι εκεί στη Χερσόνησο. Ναι, ναι, ναι. Και προς τιμήν τους οι άνθρωποι δεν ξεχνούν τι πέρασαν με τις πλημμύρες, κινητοποιήθηκαν και βοηθούν. Ναι, να μην ξεχάσουν βέβαια να πούμε ότι η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής, δηλαδή η Σγουροκεφάλη Επισκοπή, Κόξαρη, Βάθια, τα χωριά αυτά έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό. Βέβαια. Έτσι. Αλλά δεν είναι η κατάσταση που είναι. Πάνω στα Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Αντιδήμαρχοι, με τα σχολεία δεν υπάρχει θέμα? Όχι, έχουμε κλειστά σχολεία. Έχουμε τον Νηπιαγωγείο Γουδών, έχουμε το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Επισκοπής και νομίζω άλλο ένα κάτι στο Σγουροκεφάλι. Σωστό, αυτό είναι τα γνωστά που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Περαιτέρω ζητήματα όμως δεν υπάρχουν. Όχι, δεν. Που να έχουν προκύψει στην πορεία. Όχι, όχι. Μάλιστα. Και να πούμε βέβαια, πραγματοποιήσαμε χθες και ζωντανή σύνδεση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος βρίσκεται στην Γαλλία. Δυναμικό παρόν του Δήμου σας στην τουριστική έκθεση. Θα τα δούμε βέβαια και στην επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, Νίκο, εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω.